ΑΛΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΡΙΘΜΗ Κεφάλαιον πρώτον Η Επιτροπή της Απογραφής των Πολεμιστών Στίχη 1 έως 19 Η Αρρύθμισης Στίχη 20 έως 54 Εντό τη σκηνή του μαρτυρίου στην έρημον Σινά, κατά την πρώτη του δευτέρου μηνό του δευτέρου έτους από τη εξόδου των Ισραηλιτών εκ τη χώρα Αιγύπτου, ομίλησε ο κύριο προ τον Μωυσήν λέγον «Σύ και ο Ααρών θα κάμετε απογραφήν όλου του λαού των Ισραηλιτών κατά τα σφυλά και κατά τα πατριαρχικά οικογένεια αυτών και αριθμίσετε κατάτομον αυτούς. Όλους δηλαδή τους άρενας από 20 ετών και άνω, καθένα από τους Ισραηλίτας που δύναται να φέρει όπλα, Σύ και ο Ααρών θα εξετάσετε και θα καταμετρήσετε αυτούς κατά ομάδας οργανωμένας. Μαζί σας βοηθεί στην καταμέτρηση, θα είναι και ένας από κάθε φιλή και συγκεκριμένος ο άρχον της πατριαρχικής οικογενείας. Αυτά είναι τα ονόματα των βοηθών οι οποίοι θα ευρίσκονται μαζί σας κατά την αρρύθμιση. Από την φιλίν Ρουβίν, ο Ελισούρ, ιός Σεδιούρ. Από την φιλίν Σιμεών, ο Σάλαμιήλ, ιός του Σουρισαδέ. Από την φιλίν του Ιούδα, ο Ναασόν, ο ιός του Αμιναδάβ. Από την φιλίν του Ισάχαρ, ο Ναθαναήλ, ο ιός του Ζογάρ από την φιλήν του Ζαβουλών, ο Ελιάβ, ο γιος του Χελών. Από τα σφυλά των ιών Ιωσήφ, του Μεν Εφρέμ, ο Ελισαμά, ο γιος του Εμιούδ, από δε του Μανασί, ο Γαμαλιήλ, ο γιος του Φαδασούρ. Από την φιλήν του Βενιαμίν, ο Αβιδάν, ο γιος του Γαδεονί και από τη φυλή του Δαν ο Ασιέχερ ο γιος του Αμισαδαή. Από την φυλή του Ασύρ, ο Φαγαήλ ο γιος του Εχράν από την φυλή του Γαδ ο Ελισάφ ο γιος του Ραγουήλ από την φιλήν του Νεφθαλή, ο Αχυρέ, ο Υιός του Ενάν. Αυτοί είναι οι επίσημοι εκείνοι που εκλήθησαν μεταξύ των Ισραηλιτών, άρχοντες των φιλών κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας των, έκαστος από αυτούς άρχων χιλίων Ισραηλιτικών οικογενειών. Ο Μωυσής και ο Ααρών έλαβαν ως βοηθούς των αυτούς τους άνδρας οι οποίοι είχαν ονομαστικό κληθεί. συνεκέντρωσαν όλο το πλήθος των Ισραηλιτών κατά την πρώτη του δευτέρου μηνός του δευτέρου έτους από τις εξόδου εκ της Αιγύπτου και κατέγραψαν τους άρενας κατά τας μεγάλας αυτών συγγενείας και τους πατριαρχικούς οίκους κατά άτομων και ομαδικός από 20 ετών και άνω όπως διέταξεν ο Κύριος τον Μωυσίν, έτσι και μέτρησαν τους Ισραηλίτας εις έρημον Σινά. Έχεινε λοιπόν η αρρύθμιση στον αρένων της φυλής Ρουβίν, του πρωτοτόκου Ιού του Ιακώβ, από 20 ετούς και άνω όλων εκείνων οι οποίοι μπορούσαν να φέρουν όπλα κατά τας μεγάλας αυτών συγγενείας, κατά τους δήμους και κατά τας πατριαρχικά των οικογένεια συνολικός και ονομαστικός. Η αρίθμηση των ανδρών εκ της φυλής Ρουβίν έφτασε τα 46.500. Έγινε αρίθμηση των αρένων της φυλής του Σιμεών, κατά τας μεγάλας συγγενείας των κατά τους Δήμους και κατά τας πατριαρχικά Οικογενείας, συνολικός και ατομικός, όλων των από 20 ετών και άνω των δυναμένων να φέρουν όπλα. Οι αριθμηθέντες άνδρες εκ της φυλής Σιμεών ανήλθον εις 59.300. Έγινε αρρύθμιση όλων των αρένων εκ της φυλής Ιούδα από 20 ετών και άνω των δυναμένων να φέρουν όπλα κατά τας μεγάλα συγγενείας, κατά τους δήμους, κατά τας πατριαρχικάς οικογένειας εν συνόλο και κατάτομον. Οι αριθμηθέντες άνδρες εκ της φυλής Ιούδα ανήλθον εις 74.600 έγινε η απογραφή της φυλής Ισάχαρ κατά τας μεγάλας γενίας αυτών, κατά τους δήμους, κατά τας πατριαρχικάς οικογένεια συνολικός και ατομικός, από 20 ετών και άνω όλων των ανδρών που ιδίνα τον φέρουν όπλα και ο αριθμός αυτός εκ της φυλής Ισάχαρ έφτασε τους 5.4400. Έγινε αρρύθμιση των ιών της φυλής Ζαβουλών κατά τας μεγάλας συγγενείας των, κατά τους δήμους, κατά τας πατριαρχικά οικογένεια των, συνολικός και ατομικός διόλους, τους από 20 ετών και άνω άρενας, τους δυναμένους να φέρουν όπλα, και ο αριθμός αυτών από την φιλήν Ζαβουλών ανήλθε εις 57.400. Έγινε αρρύθμιση στα σφυλάς των δύο ιών του Ιωσήφ, του Εφραίμ πρώτον κατά τα μεγάλα συγγενεία κατά του Δήμου, κατά τα πατριαρχικά οικογένειά των, συνολικό και ατομικό όλων των αρένων, οι οποίοι δύνατον να φέρουν όπλα. Ο αριθμό των απογραφέντων από την φυλή Νεφρέμ ανήλθε ει 40.500. Έγινε η αρρύθμιση τη φυλή του Μανασί, ιού του Ιωσήφ, κατά τας μεγάλα συγγενεία κατά Δήμου, κατά πατριαρχικά οικογένειά, εν συνόλο και κατάτομων όλων των αρένων από είκοσι ετών και άνων, των δυναμένων να φέρουν όπλα, το σύνολο των απογραφέντων από την φιλίν Μανασί ανήλθε εις 32.200. Έγινε αρρύθμιση της φιλής Βενιαμίν κατά τας μεγάλα συγγενείας, κατά δήμους, κατά πατριαρχικάς οικογενείας εν συνόλο και κατάτομον όλων των αρένων, όσοι δύναντο να φέρουν όπλα από είκοσι ετών και άνω. Και το σύνολο των απογραφέντων εκ της φυλής Βενιαμίν ανήλθε εις τριάκοντα πέντε χιλιάδας τετρακοσίους. Έγινε απογραφή της φυλής Γάδ, κατά τας μεγάλα συγγενείας, κατά δήμους, κατά πατριαρχικά οικογενείας, συνολικός και ατομικός όλων των αρένων, των δυναμένων να φέρουν όπλα από 20 ετών και άνω. Το σύνολο των απογραφέντων από την φυλή Γαδ ανήλθε εις 45.650. Έγινε αρρύθμιση στον ιών της φιλίς Δαν κατά τας μεγάλας αυτών συγγενείας, κατά δήμους, κατά πατριαρχικά οικογενείας, συνολικός και ατομικός όλων των αρένων από 20 ετών και άνω των δυναμένων να φέρουν όπλα. Οι απογραφέντες εκ της φυλής δάν ανήλθον εις 62.700. Έγινε αρρύθμιση στον ιόν της φυλής Ασσύρ, κατά τας μεγάλα συγγενείας των καταδήμους, κατά πατριαρχικάς οικογενείας, συνολικός και ατομικός όλων των άνω των 20 ετών αρένων, των δυναμένων να φέρουν όπλα ο αριθμός των απογραφέντων εκ της φυλής Ασύρ ανήλθε εις 4 μία χιλιάδες Έγινε αρρύθμιση της φυλής Νεφθαλήν κατά τας μεγάλα συγγενείας αυτών, κατά δήμους, κατά πατριαρχικά οικογένεια εν συνόλο και κατά άτομο όλων των αρένων από 20 ετών και άνω, των δυναμένων να φέρουν όπλα. Ο αριθμός των απογραφέντων εκ της φυλής ανήλθε εις πεντήκοντα Αυτή είναι η αρρύθμιση και η απογραφή την οποία έκαμε ο Μωυσής και ο Ααρών και οι δώδεκα Ισραηλίτε άρχοντες, ένας από κάθε φιλήν φύλαρχος μιας πατριαρχικής οικογενείας. Άπαντες οι αριθμηθέντες και καταγραφέντες Ισραηλίτε κατά ομάδας οργανωμένας, από 20 και άνω, οι οποίοι δύνατον να φέρουν όπλα και να παραταχθούν εις πόλεμον. Ήσαν 603.550. Οι δέκατα γόμενοι εκ της φυλής της πατριάς Λεβί ή Λεβίτε δεν ρυθμίθησαν και δεν κατεγράφησαν μεταξύ των Ισραηλιτών, διότι ο Κύριος ελάλησε προς τον Μωυσήν λέγον, Πρόσεχε την φιλή του Λεβί, δεν θα την καταμετρήσει και δεν θα συμπεριλάβει τον αριθμό των, των Λεβιτών μεταξύ των άλλων Ισραηλιτών, αλλά θα ορίσει του Λεβίτας ει την υπηρεσία της κοινή του μαρτυρίου. Θα αναθέσει ει αυτού την φροντίδα διόλα τα σκεύη τη και διόλα όσα υπάρχουν ει αυτήν. Αυτοί θα σηκώνουν και θα μεταφέρουν τη σκηνή και όλα τα σκεύη αυτοί θα υπηρετούν εις αυτήν και γύρω από τη σκηνή θα κατασκηνώνουν. Όταν πρόκειται να μεταφέρουν τη σκηνή, αυτοί θα την διαλύουν και όταν πρόκειται να κατασκηνώσετε, αυτοί θα την στείνουν. Κάθε άλλος μη Λεβίτης ο οποίος ήθελε πλησιάσει τη σκηνή θα αποθνίσκει. Οι Ιδεάλη Ισραηλίτε θα σαρτοπεδεύουν καθένας κατά την καθορισμένη ομάδα αυτού, υπό τον αρχηγόν αυτού και κατά την φιλήνη στην οποία ανήκει. Οι Λεβίτε όμως θα κατασκηνώνουν απέναντι των άλλων Ισραηλιτών κύκλο ή στην σκηνή του μαρτυρίου. Ώστε οι Ισραηλίτε να μην έρχονται εις επαφή με την σκηνή και έτσι αμαρτάνουν, Μόνον οι Λεβίτε θα είναι οι φρουροί και οι φύλακε της σκηνή του μαρτυρίου. Οι Ισραηλίτε εξετέλεσαν κατά πάντα όλα όσα ο Κύριος είχε διατάξει τον Μωυσίν και τον Ααρών. Όπως είχε διατάξει, έτσι και έκαμαν. Κεφάλαιον δεύτερον η θέση εκάστη φυλή εν πορεία και στρατοπεδεύση. Στίχη 1 έω 34. Ο κύριο ελάλησε προ τον Μωυσίν και τον Ααρόν και είπεν: Α παραταχτούν οι Ισραηλίτε ο ένα πλησίων του άλλου ει τα τάγματά των υπό την ορισμένη σημαία των κατά τα σφυλάστων. Ει κάποιαν απόσταση και κύκλο από τη σκηνή του μαρτυρίου, και εκεί αστρατοπεδεύσουν. στρατοπεδεύσουν. Το τάγμα της φυλής Ιούδα με τα στρατιωτικά του δυνάμεις και με αρχηγόν της φυλής Ιούδα των Νάσον, Ιών του Άμιναδάβ, α στρατοπεδεύσουν πρώτοι προς το ανατολικό μέρος. Η αριθμηθήσα στρατιωτική δύναμη της φυλής αυτής ανήλθε εις 74.600. Οι της φυλής η Ισάχαρ αστρατοπεδεύσουν πλησίον της φυλής Ιούδα. Αρχηγός της φυλής Ισάχαρ ήτο ο Ναθαναήλ Υιός του Σογάρ. Η σα στρατιωτική αυτού δύναμης ανήλθε εις 54.400. όλοι οι αριθμηθέντε και καταγραφέντε τη στρατιωτική δυνάμεω υπό την αρχηγία τη φυλή Ιούδα ανήλθαν ει 186.400. Αυτοί δε πρώτοι θα εκινούν κατά την αναχώρηση. Το στρατιωτικό σώμα τη φυλή Ρουβίν θα ευρίσκεται προ νότον και αρχηγό αυτού ήταν ο Ελισσούρ ιό του Σεδιούρ. Η αριθμήθησα στρατιωτική του δύναμη ανήλθε ήλθε 46.500. Όλο το δεύτερο κεφάλαιο των αριθμών περιγράφει τις θέσεις εκάστης φυλής εν πορεία και στρατοπεδεύση όλων των φυλών του Ισραήλ. Η Λεβίτε δεν απεγράφησαν όμω μαζί με του άλλου Ισραηλίτες, διότι αυτήν την εντολή είχε δώσει ο κύριο ει τον Μωησίν. Οι Ισραηλίτε εξετέλεσαν όλα όσα διέταξε ο κύριο δια του Μωησαίο. Παρετάχθησαν κατά τα σώματα αυτών και έτσι ξεκινούσαν πάντοτε ο ένα πλησίον του άλλου, τακτοποιημένοι κατά δήμου και πατριαρχικά οικογένεια. Κεφάλαιο 3. Οι ιερείς Στίχη 1 έως 4 Η Λεβίτε και η υπηρεσία των Στίχη 5 έως 39 Η Λεβίτε αφιερωμένη στον των Θεών αντί των πρωτοτόκων Στίχη 40 έως 51 Οι απόγονοι του Ααρών και του Μωυσή κατά την ημέραν που ο Κύριος ομίλησε προς τον Μωυσήν επάνω εις το όρο Σινά, ήσαν οι εξή. Τα ονόματα των ιών του Αρών είναι Πρωτότοκος ιός του Αρών ή τον Ναβάδ. Οκολούθησαν έπειτα ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Αυτά είναι τα ονόματα των Ινιών του Ααρών, οι οποίοι και έγιναν ιερείς χρησμένοι με το Άγιον Έλεον και των οποίων τα χέρια έλαβαν την χάρη να εκτελούν τα ιερατικά καθήκοντα. Ο Ναβάδ και ο Αβιούδ ετιμωρήθησαν και απέθανον ενώπιον του Κυρίου, διότι είχαν προσφέρει ενώπιον του ξένων κοσμικών πυρ εις την έρημον του Σινά αυτοί απέθανον άτεκνοι. Τα δε ιερατικά καθήκοντα εξεπλήρωναν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ μαζί με τον πατέρα των τον αρχιερέα Ααρών. Ο Κύριος ομίλησε προς τον Μωυσήν λέγον «Να πάρεις την φιλήν Λεβή και να την παρουσιάσει εμπρόσεις τον αρχιερέα Ααρών για να υπηρετούν αυτόν εις τα ιερατικά του καθήκοντα» αυτοί αντί του αρών και αντί των άλλων Ισραηλιτών θα φρουρούν νύκτα και ημέραν κύκλο από την σκηνή του Μαρτυρίου και θα υπηρετούν στα τα έργα της σκηνής. Θα φυλάτουν όλα τα σκεύη της σκηνής του Μαρτυρίου και θα προσφέρουν εις αυτήν όλα στα υπηρεσίας υπέρ των Ισραηλιτών. Θα δώσεις τους Λεβίτας ως βοηθούς των τον τον Αρχιερέα και εις τους ιούς του τους ιερείς. Δώρον έχουν δοθεί αυτοί οι εμέ εκ μέρου των άλλων Ισραηλιτών. Τον αρών, τον Αρχιερέα και τους ιούς του τους ιερείς θα ορίσεις διατάτης τα του μαρτυρίου. Θα εκτελούν δηλαδή τα ιερατικά των καθήκοντα τόσον τα αναφερόμενα στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, όσον και τα αναφερόμενα εις το εσωτερικό του καταπετάσματος, εις τα Άγια. Άνθρωπος από άλλην φυλήν ο οποίος θα εγγύσει τα καθιερωμένα αυτά σκεύη θα αποθάνει. Ελάλησεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον «Ιδού εγώ Έχω πάρει τους Λαβίτας εκ μέσου των Ισραηλιτών αντί όλων των πρωτοτόκων, εκείνων δηλαδή οι οποίοι δια της γενής των ανοίγουν την Μήτραν. Οι Λαβίτε θα αντικαθιστούν και θα λυτρώνουν τους πρωτοτόκους εκ των Ισραηλιτών. Ως εκ τούτου θα ανήκουν οι Σεμέ, διότι Σεμέ ανήκει κάθε πρωτότοκον κατά την ημέραν κατά την οποίαν εθανάτωσα κάθε πρωτότοκον εις την χώραν της Αιγύπτου, έδωσα εντολή να αφιερώνεται εις μέ κάθε πρωτότοκο των Ισραηλιτών, από ανθρώπου έως κτίνους. Ειδικά μου είναι τα πρωτότοκα. Εγώ δε είμαι ο Κύριος αυτών. Ελάλησεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν εις την έρημον Σινά λέγον. Κάμε επιθεώρησιν και αρρύθμιση της φυλής Λεβί κατά τους πατριαρχικούς αυτών οίκους, κατά δήμους, κατά συγγενείας. Καταγράψετε και αριθμίσετε παν άρεν τέκνοντον από ενός μηνός και άνω. Ο Μωυσής και ο Ααρών επιθεώρησαν και ρύθμισαν αυτούς σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, όπως τους διέταξε ο Κύριος. Οι δεοί του Λεβί Ήσαν κατά τα ονόματα αυτών Ο Γεθσόν Ο Κάθ Και ο ρί. Τα ονόματα των ιών του Γεθσόν Και των δήμων αυτών Ήσαν Λοβενή και Σεμεή Οι δεοί του Κάθ Με τους ομονίμους δήμους των Ήσαν Άμραμ Ισαάρ, Χεβρόν και Οζίλ. Η Ι του Μεραρί με τους ομονίμους δήμος των Ίσαν, Μοολί και Μουσί. Αυτή είναι η δήμη των Λεβιτών κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας των. Από τον γευσόν κατάγεται ο δήμος του Λοβενή και ο δήμος του Σεμεί. Αυτή είναι η δήμη του Γεθσόν. Έγινε επιθεώρηση και αρρύθμιση παντός αρσενικού από μηνό και πάνω και βρέθησαν 7.500. Οι ή του Γεθσόν θα στρατοπεδεύουν προ δυσμά, όπισθεν από την σκηνή. Αρχηγός της πατριαρχική οικογένεια του Δήμου του Γεθσόν ή ο Ελισάφ, ιός του Δαΐλ. Από τους ιούς του Γεθσόν εφυλάσσετο εκ της σκηνής του μαρτυρίου, αυτή αυτή η σκηνή, το κάλυμά τη, το παραπέτασμά τη, το επί θύρες της θύρες του μαρτυρίου, τα παραπετάσματα της αυλής, τα καταπετάσματα της θύρας της αυλής, η οποία είναι απέναντι από την σκηνή με όλα τα εξαρτήματα αυτού. Εκ του Κάθ προήλθε πρώτος ο Δήμος Αμραμ, δεύτερος ο Δήμος Ισαρ, τρίτος ο Δήμος Χευρών και τέταρτος ο Δήμος Οζιήλ. Αυτοί είναι οι τέσσερις κατά σειράν Δήμοι, οι προελθόντες από τον Κάθ. εις τους δήμους αυτούς κατεμετρήθησαν αρσενικά από ενός μηνός και άνω 8.600. Αυτοί είχαν καθήκον να φρορούν τα ιερά αντικείμενα της σκηνή. Οι δήμοι των ιών του κάθ θα στρατοπεδεύουν νοτίως της σκηνή. Άρχον δε των πατριαρχικών οίκων των δήμων του κάθ ή το ο Ελισαφάν, ο Υιός του Οζιήλ. Αυτοί έχουν καθήκον να φροντίζουν δια την Κιβωτών, δια την τράπεζαν της προθέσεως, δια την επτάφω των λιχνίαν, δια τα θυσιαστήρια και διόλα τα σκεύη του Αγίου με τα οποία λειτουργούν. Δια το επάνω σκέπασμα της σκηνής και τα εξαρτήματα όλων αυτών, αρχηγός δεν των αρχόντων της φυλής Λεβί ή το Ελεάζαρ, ο ιός του αρχιερέως Ααρών. Έχον ως καθήκον να μεριμνά διατήρησιν και φρούρησιν όλων γενικώ των Αγίων αυτών αντικειμένων. Από τον Μεραρί προήλθε ο Δήμος Μοολί και ο Δήμος Μουσί. Αυτή είναι η Δήμη του Μεραρί Έγινε επιθεώρηση και καταγραφή παντό αρσενικού από μηνό και άνω και βρέθησαν 6.000 Αρχηγός του Πατριαρχικού Οίκου του Δήμου Μεραρή ή το Οσουριήλ, ο γιος του Αβιχέλ. Αυτοί θα στρατοπεδεύουν στα πλάγια της κοινής προσβοράν. Ω έργον ει του Ιού Μεραρή είχε ανατεθεί η φροντίς δια τα κοιονόκρανα τη σκηνή, δια του μοχλού, του στήλου και τα βάθρα και όλα γενικώ τα εξαρτήματά των, δια του στήλου τη αυλή κύκλο, δια τας βάσεις αυτών του πασάλους και τα σκηνιά των. Κατά πρόσωπον τη σκηνή του Μαρτυρίου και προ Ανατολά, θα είναι στρατοπεδευμένοι ο Μωυσής και ο Ααρών με τους Ιούστων για να έχουν την φροντίδα της κοινή και να προσφέρουν τα υπηρεσία των προς τους Ισραηλίτας. Κάθε άνθρωπος από άλλην φυλήν ο οποίος θα εγγύσει τα ιερά αυτά αντικείμενα θα αποθνίσκει. Όλα τα άρενα των Λεβιτών τα οποία επεσκέφθηκε η ο Μωυσής και ο Ααρών κατά τους δήμους αυτών, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, από ενός μηνός και άνω, ευρέθησαν 22.000. Είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, Αριθμήσε τώρα κάθε αρσενικών πρωτότοκων των Ισραηλιτών από ενός μηνός και άνω και κράτησε το συνολικό, το αριθμόν θα λάβεις και θα αφιερώσεις εις εμέ τους Λεβίτας. Εγώ είμαι ο Κύριος που διατάσσω αντί όλων των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών και τα ζώα των Λεβιτών αντί όλων των πρωτοτόκων που έχουν γεννηθεί από τα ζώα των Ισραηλιτών. Ο Μωυσής επεθεώρησε και ἠρίθμισε όλα τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. όλα τα πρωτότοκα αρσενικά, τα αριθμηθέντα ατομικό από ενό μηνό και άνω, ευρέθησαν ότι είναι 22.273. Ομίλησε ο Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον «Πάρε τους Λεβίτας αντί όλων των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών και τα ζώα των Λεβιτών αντί των ζώων των άλλων Ισραηλιτών η Λεβίτε θα είναι η δική μου, θα είναι αφιερωμένη στην υπηρεσία μου. Εγώ ο Κύριος δίδω την εντολήν. Διαδέτα 273 πρωτότοκα των Ισραηλιτών, αυτά που πλεονάζουν εν συγκρίση με τον αριθμό των Λεβιτών, θα λάβεις χρήματα για την λύτρωσή των. θα πάρεις διέκα στον άτομον πέντε σύκλους αργυρίου, εξήντα περίπου γραμμάρια, τα οποία θα καταβληθούν βάση του χρησιμοποιημένου διδράχμου εις των ναών. Ο σύκλος έχει είκοσι οβολούς. Το αργύριο αυτό από την εξαγορά των πρωτοτόκων θα το παραδώσει εις των αρών και στους ιούς του έλαβε ο Μωυσής για την εξαγορά των πλεοναζόντων πρωτοτόκων των Ισραηλιτών το καθοριστένα αργύριον ως λίτρον για τους αριθμητικός ιστερούντας Λεβίτας. Από τους πρωτοτόκους Ισραηλίτας επήρε αργύριον το οποίο ανήλθεν εις 1365 σύκλους. Δεκατέσσερα και περίπου κιλά σύμφωνα με τον σύκλον, ο οποίος εκυκλοφόρει και χρησιμοποιεί το εις των ιερών χώρων της σκηνής. Παρέδωκε δε τα χρήματα αυτά, τα λίτρα των πλέον αζώντων πρωτοτόκων των Ισραηλιτών, εις των ααρών και εις τους ιούς του, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, όπως ο Κύριος είχε διατάξει τον Μωυσήν. Κεφάλαιον τέταρτων. Η Κααθήτε και το έργον των. Στίχη 1 έως 20. Η Γιατζονίτε. Στίχη 21 έως 33. Η Απογραφή των Λεβιτών. Στίχη 34 έως 49. ομίλησε ο Κύριος εις τον και τον Αρών λέγον Αρίθμησε και λάβε από την φιλήν Λεβή όλους τους απογόνους του Καάθ κατά τους δήμους αυτών κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας ηλικίας από 25 έως 50 ετών όλους αυτούς οι οποίοι θα εισέρχονται στην την σκηνή του μαρτυρίου για να υπηρετούν και εκτελούν όλα τα έργα που χρειάζονται. Αυτέ θα είναι η υπηρεσία των ιών Κάθ εις την σκηνή του μαρτυρίου. Θα αναφέρονται εις τα Άγια Σκέβη και αντικείμενα της σκηνής. Όταν πρόκειται να αναχωρήσει ο λαός του Ισραήλ από τον τόπο της κατασκηνώσεώς του, θα εισέλθουν ο Ααρών και οι Ιήτου εις την σκηνή θα κατεβάσουν το καταπέτασμα που χωρίζει τα Άγια από τα Άγια των Αγίων και με αυτό θα σκεπάσουν εξ ολοκλήρου την κυβωτών του μαρτυρίου. Επάνω από αυτήν θα θέσουν και ένα άλλο σκέπασμα από δέρμα χρώματος κιανού. Επάνω δε από αυτό θα θέσουν τρίτον κάλυμα από υφάσματος χρώματος κιανού. θα περάσουν δε τους εις τους δακτυλίους της Κιβωτού. Την τράπεζα της Προθέσεως, η οποία βρίσκεται εμπρό από το καταπέτασμα το χωρίζοντα Άγια των Αγίων, θα καλύψουν με ολοπόρφυρον ύφασμα, όπως επίσης και τα πινάκια, τα οποία βρίσκονται επάνω εις αυτήν, τα θυμιατήρια, τα ποτήρια και τα δοχεία, δια τον οποίων γίνεται η σπονδή του ίνου. Θα καλυφθούν επίσης και οι δώδεκα άρτη, οι οποίοι πρέπει να ευρίσκονται πάντοτε επάνω εις αυτήν. Επάνω εις την τράπεζα αυτήν της προθέσεως θα θέσουν ως δεύτερο κάλυμα ύφασμα ερυθρού χρώματος και τρίτον κάλυμα δερμάτινον επάνω από όλα χρώματο κιανού. Κατόπιν δε θα περάσουν από τους δακτυλίους της τους αναφορείς. Θα λάβουν υφάσματα φάσματα χρώματος κιανού και θα σκεπάσουν την των λιχνίαν τους λίχνους της, τα σλαβίδας, τους ελεοχίτας και όλα τα δοχεία του ελαίου τα χρησιμοποιούμενα δι' αυτήν θα θέσουν αυτήν και όλα τα σκεύη τη ει εν δερμάτινων και ανούν δεύτερον σκέπασμα. Έτσι δε σκεπασμένοι θα τη θέσουν ει του Θα σκεπάσουν επίση τον χρυσούν θυσιαστήριον των θυμιαμάτων με ύφασμα χρώματο κιανού. Θα το καλύψουν δε και με δερμάτινον κάλυμα χρώματο κιανού και θα περάσουν από τους του δακτυλίου του του αναφορεί, του μοχλεί τη μεταφορά τη, θα λάβουν οι ιερείς όλα τα λειτουργικά σκεύη τα οποία χρησιμοποιούν μέσα εις τα Άγια και θα θέσουν η σύφασμα και ανούν κάλυμα και θα θέσουν έτσι τυλιγμένα επάνω σε αναφορής. το δε σκέπασμα του θυσιαριστηρίου των ολοκαυτωμάτων θα το θέσει επάνω εις το θυσιαστήριον ένας από τους ιερείς ο οποίος τον οποίον οι άλλοι ιερεί θα σκεπάσουν με ύφασμα ολοπόρφυρον. Επί του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων θα θέσουν οι ιερεί όλα τα σκεύη τα οποία χρησιμοποιούν κατά τα θυσία δι' αυτό, δηλαδή τα πυροδοχεία, τα σκρεάγρα, τα σφιάλα, την εσχάραν και όλα γενικώ τα σκεύη του θυσιαστηρίου. Θα θέσουν επάνω εις αυτό το δερμάτινο και κάλυμα και θα περάσουν δια των δακτυλίων τους μοχλούς της μεταφοράς των. Θα λάβουν επίσης ύφασμα πορφυρούν με το οποίο θα σκεπάσουν τον λουτήρα και την βάση αυτού και θα θέσουν αυτά εις ανούν δερμάτινον κάλυμα. Όλα δε θα τα βάλουν επάνω εις τους αναφορείς. Ο Ααρών και οι Ιήτου θα αποπερατώσουν πρώτον αυτοί το έργο των σκεπάζονται τα Άγια Αντικείμενα και όλα αυτά τα εξαρτήματα όταν πρόκειται να μετακινηθεί το στρατόπεδο και έπειτα θα έλθουν οι ΙΚΑΑΘ, θα μεταφέρουν αυτά. Δεν θα εγγύσουν τα Άγια για να μην αποθάνουν. Θα μεταφέρουν μόνον αυτοί όλα τα αντικείμενα και σκεύη της σκηνή του μαρτυρίου. Επόπτης δε όλων των έργων αυτών θα είναι ο Ελεάζαρ, ο Υιός του Αρχιερέως Ααρών αυτό θα φροντίζει δια το φωτιστικό έλεον, δια το παρασκευασμένο θυμίαμα, δια την καθημερινή θυσίαν, δια το άγιον ιερών έλεον της χρήσεως και γενικώ θα έχει την εποπτείαν όλη τη σκηνή. Επί όλων όσα άγια υπάρχουν εις αυτήν και διόλα όσα γίνονται εν αυτή. Ομίλησε ο Κύριος προς τον Μωυσήν και αρών λέγον Προσέξατε μήπω τυχόν, απροσεκτούντε, εξαφανίσετε εκ τη φυλή Λεβή του ανθρώπου του Δήμου Καάθ. Αυτό θα κάμετε δι' αυτού ώστε να ζήσουν και να μην αποθάνουν όταν πλησιάζουν τα αγιώτατα σκεύη και αντικείμενα τη σκηνή. Ο Αρών και οι του θα προηγηθούν για να διαλύσουν την σκηνή. Θα αναθέσουν κατόπιν την εντεταλμένη ει ένα έκαστο υπηρεσίαν δεν θα εισέλθουν στην την σκηνήν οι ΙΚΑΑΘ. Ή να μην τυχόν ρίψουν έστω και ένα βλέμμα εις τα Άγια Αντικείμενα και απεθάνουν δια την ασέβειά των. Ομίλησεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον «Πάρε όλους τους Ιούς γευσών κατά πατριαρχικά οικογενείας κατά τους δήμους αυτών από 25 ετών και άνω ως πεντήκοντα» Προσεκτικώ παρετήρησε αυτού και θα εισέρχονται για να υπηρετούν στη σκηνή του μαρτυρίου και να εκτελούν τα καθορισμένα δι' έργα. Αυτή είναι η υπηρεσία των ανικόντων ει των Δήμων Γεθσών, η εργασία των μεταφορών που θα κάνουν. Θα πάρουν τα τρίχινα υφάσματα του δευτέρου καλύματος τη σκηνή, ολόκληρον τη στέγην τη σκηνή του μαρτυρίου, το τρίτον δερμάτινον κάλυμα και πάνω απ' όλα τέταρτον κιανούν κάλυμα, όπως επίσης και τα παραπετάσματα της θύρα της σκηνή του μαρτυρίου. Θα μεταφέρουν τα παραπετάσματα της αυλής, η οποία είναι γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, τα πλεονάζοντα και όλα τα σκεύη της Ιεράς Υπηρεσίας όσα χρειάζονται για την υπηρεσία εις την σκηνή. Υπό την καθοδήγηση και την εντολή του Ααρών και των Ιών του, θα εκτελείται η υπηρεσία των ιών γευσών εις όλα τα εργασία και μεταφοράς. Θα καθορίσεις ονομαστικός στον καθένα ποια αντικείμενα θα μεταφέρουν. Αυτή η υπηρεσία των ιών γευσών εις την σκηνή του μαρτυρίου θα γίνεται υπό την εποπτείαν και δικαιοδοσία του Ιθάμαρ, ιού του αρχιερέως Ααρών. Αριθμίσατε τους ιούς μεραρί κατά τους δήμους αυτών, κατά τα πατριαρχικά των οικογενείας. Αριθμίσατε αυτούς από ηλικίας 25 ετών και άνω έως 50 ετών. Εκείνους οι οποίοι θα εισέρχονται να υπηρετούν στα έργα της σκηνής του μαρτυρίου. Τα καθήκοντα της υπαυτών μεταφοράς αντικειμένων της σκηνής του μαρτυρίου είναι να μεταφέρουν τα κοιονόκρανα της σκηνή. Τους μοχλούς, τους στήλου αυτής και τα βάθρα της, το εξωτερικό σκέπασμα της σκηνή, τα βάθρα των στήλων της, τους στήλου και τα παραπετάσματα της θύρα της σκηνή. Θα μεταφέρουν ακόμη αυτοί τους γύρω από την αυλήν στήλους και τα σβάσιστον του στήλου του καταπετάσματος της πύλης της αυλής και τα βάσεις αυτών, τους πασάλους και τα σκηνία αυτών, όλα τα σκεύη και παν ό,τι χρησιμεύει ο στήριγμα της σκηνής. Ονομαστικός εκλέξατε αυτούς και όλα τα αντικείμενα, δια την μεταφοράν των οποίων πολλοί θα έχουν την φροντίδα και ευθύνην, αυτή είναι η υπηρεσία των ανικόντων εις των Δήμων Μεραρή, διόλα τα ανατιθέμενα εις αυτούς έργα εις εξυπηρέτηση της σκηνής, η οποία υπηρεσία θα γίνεται υπό την εποπτείαν και καθοδήγηση του Ιθάμαρ, ιού του Αρχιερέως Ααρών. Ο Μωυσής και ο Ααρών και οι άρχοντες του Ισραήλ ηρύθμισαν τους Υιούς Καάθ κατά τους Δήμους, και τας πατριαρχικάς οικογενείας των από 25 ετών έως 50 όλους εκείνους οι οποίοι θα εισήρχονται εις την σκηνή του μαρτυρίου για να υπηρετούν εις αυτήν. αυτή η καταδήμους αρρύθμισης και ο αριθμός αυτών ανήλθε εις 2.750. Αυτή είναι η αρρύθμιση του Δήμου Καάθ, η οποία περιέλαβε κάθε δυνάμενο να υπηρετήσει στην σκηνή του μαρτυρίου και η οποία αρρύθμισης έγινε υπό του Μωυσέως και του Ααρών σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου προς τον Μωυσήν. Έγινε το αρρύθμισης των Ιών Γεθσών κατά τους δήμους αυτών, κατά τα σπατρικά των οικογενείας από 25 ετών ως πεντήκοντα διόλους εκείνους οι οποίοι θα εισήρχονται να υπηρετούν και να εκτελούν τα καθιερωμένα έργα εις την σκηνή του μαρτυρίου. Η αρρύθμιση έγινε κατά δήμους και κατά πατριαρχικά οικογένεια και απογραφέντε ανήλθον εις 2.630. Αυτή είναι η αρρύθμιση του Δήμου των Ιών Γεσσών, yes, δι' όλους εκείνους οι οποίοι θα υπηρετούσαν στην την σκηνή του μαρτυρίου. Αυτούς η ρύθμιση ο Μωυσής και ο Ααρών κατόπιν εντολής Κυρίου προς τον Μωυσίν. Οι δε και οι ημεραροί κατά τους δήμους και πατριαρχικά οικογενείας από 25 ετών έως πεντήκοντα όλοι οι δυνάμοι να εισέρχονται εις την σκηνή του μαρτυρίου και να υπηρετούν τα έργα αυτής. Η κατά δήμους αυτή και πατριαρχικά οικογενείας αρρύθμισης ανήλθε εις 3.200. Αυτή είναι η αρρύθμιση του Δήμου των Ιών Μεραρή, η οποία έγινε από τον Μωυσήν και τον Ααρών, κατόπιν εντολής του Κυρίου προς τον Μωυσήν. Όλοι αυτοί οι Λεβίτε, οι αριθμηθέντες υπό του Μωυσέως, του Ααρών και των αρχόντων του Ισραήλ κατά Δήμους και κατά Πατριαρχικάς Ογκουγενείας, ηλικίας 25 ετών ως πεντήκοντα, όλοι οι οποίοι δύνατο να εισέρχονται στη σκηνή του μαρτυρίου, να εκτελούν τα διάφορα έργα και τα έργα της μεταφοράς, ανήλθον εν συνόλο εις 8.580. Η αρρύθμιση αυτή έγινε κατόπιν εντολής Κυρίου δια του Μωυσέως χωριστά διένα ένα έκαστον άντρα, δια τα έργα τα οποία θα εξετέλουν και δια τα αντικείμενα τα οποία θα μετέφερον. Εμετρήθησαν και τακτοποιήθησαν, όπως διέταξε ο Κύριος τον Μωυσήν. Κεφάλαιον 5. Απομάκρυσης των νομικώς ακαθάρτων και κάθαρσης αυτών. Στίχη 1 έως 10. Το είδωρ της ζηλοτυπίας. Στίχη 11 έως 31. ο μίλησε ο Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον «Διέταξε τους Ισραηλίτας να απομακρύνουν έξω από την κατασκήνωσή των κάθε λεπρών, κάθε γονοριή και καθένα ο οποίος εμιάνθη διότι ίγγισε νεκρών». Κάθε ακάθαρτον, είτε άριν είτε θύλις είναι, απομακρύνατε έξω από το στρατόπεδο, για να μην μολύνουν τους τόπους τούτους των κατασκηνώσεων, εις τους οποίους εγώ παρίσταμαι. Οι Ισραηλίτε έκαμαν όπως διέταξε ο Θεός και απεμάκρυναν τους ακαθάρτους έξω από το στρατόπεδο, όπως έδωσε εντολήν ο Κύριος εις τον Μωυσήν, έτσι έκαμαν οι Ισραηλίτε. Ομίλησεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, Υπέ προς τους Ισραηλίτας τα εξής «Εάν ανήρ ή γυνή διαπράξουν κάποιο εκ των ανθρωπίνων αμαρτημάτων και ζημιώσουν τον πλησίον τον, και διαλόγους αγνίας ή αμελίας καταπατήσουν ούτω των θείων νόμων και αμαρτήσουν είναι υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού». ο αμαρτή σα θα ομολογήσει προς εξηλαίωσιν του την αμαρτία την οποίαν έκαμε, θα πληρώσει στον τον αδικηθέντα την ζημίαν εξ ολοκλήρου και θα δώσει επιπλέον και το ένα πέμπτον της αξίας. Εάν όμως δεν υπάρχει ούτε ο ζημιωθής ούτε άλλος της συγγενής του, εις τον οποίο να καταβληθεί η αποζημίωσης, τότε αυτή θα δοθεί στον τον και θα ανήκει στον τον ιερέα, εις τον οποίον επίσης θα ανήκει και ο εξυλαστήριος κρυός, για του οποίου θα εξηλεωθεί από την αμαρτίαν του ο διαπράξας την αδικίαν. Όλα τα πρωτόλια, οι πρώτοι όρημοι καρποί που θα προσφέρουν οι Ισραηλίτες στον Κύριον, θα ανήκουν εις τον ιερέα. Και ό,τι άλλο ή από τους Ισραηλίτας προσφέρει στον τον ναόν, θα ανήκει εις τον ιερέα. Και γενικώ εις τον ιερέα θα ανήκει ότι θα δώσει κανείς αυτών αυτόν διονδήποτε αιτίαν. Ο Κύριος ομίλησε προς τον Μωυσήν λέγον «Λάλησον και είπε εις τους Ισραηλίτας «Εάν μία ύπανδρος γινή καταφρονήσει τον άνδρα της, καταπατήσει την συζυγική πίστη και κοιμηθεί με άλλον, εις διάπραξη αρμαρτίας και διαφύγει την αντίληψη του ανδρός της, κρύψει δε η ίδια το αμάρτημά της, αυτή είναι οπωσδήποτε μολυσμένη, έστω και αν δεν συλληφθεί επ' αυτοφόρο. Εάν ο σύζυγός της την υποψιαστεί και την ζηλοτυπήσει όχι αδίκως, διότι αυτή έχει ήδη μολυνθεί, εάν ακόμη κάποιο σύζυγο, ει περίπτωση κατά την οποία η σύζυγό του δεν έχει μολυνθεί, υποψιαστεί αυτήν αδίκω και την ζηλοτυπήσει, ει τα περιπτώσει αυτά ο σύζυγο αυτό θα οδηγήσει την σύζυγόν του εις τον ιερέα. Θα προσφέρει το δώρο του δι' αυτήν. Θα προσφέρει εν δέκατον του υφή Δύο περίπου χιλιόγραμμα αλεύρι κρύθινον, χωρίς να χύσει επάνω εις αυτόν έλεον και χωρίς να θέσει επάνω εις αυτό λιβάνι, διότι πρόκειται περί θυσίας ζηλοτυπίας, θυσίας η οποία υπενθυμίζει αμαρτίαν κατά πατήσεως συζυγικής πίστεως. Ο ιερεύς θα οδηγήσει και θα στήσει αυτήν ορθίαν ενώπιον της σκηνής του Κυρίου. Θα λάβει είδωρ καθαρόν από πηγήν μέσα εις δοχείων. Θα πάρει χώμα από το έδαφος όπου βρίσκεται η σκηνή του μαρτυρίου, το οποίον θα ρίψει μέσα εις το του ίδατος. Ο ιερεύς θα τοποθετήσει την γυναίκα ενώπιον της σκηνής του Κυρίου θα ξεσκεπάσει την κεφαλή της και θα δώσει στα χέρια της την θυσίαν που υπενθυμίζει την αμαρτία της, την θυσίαν της ζηλοτυπίας. Ο δε θα κρατεί στα χέρια του το νερό, δια της κατάρας του οποίου θα εξακριβωθεί η ή η ενοχή της γυναικός. Θα ορκίσει αυτήν ο ιερεύς και θα τη είπει «Εάν δεν εκοιμήθη κανεί σαν ήρεμετα σου, εάν δεν κατεπάτησε την συνζυγική πίστη του ανδρός σου, ώστε να μολυνθεί, θα είσαι ανέπαφο από το κατηραμένον αυτό είδωρ του ελεγμού. Εάν όμως η εξ αυτής παραβείς την συζυγική πίστη και τη είσαι ύπανδρο ή οπωσδήποτε υποχώρησε και εμολύνθη από άλλον άνδρα, που δεν είναι δικό σου, θα σε υποβάλω εις τον όρκο του ελεγμού. Θα ορκίσει ο γερεύστη τη γυναίκα αυτή με τους όρκους της κατάρας και θα είπε «Ο Κύριος θα σε καταραστεί». «Ο Κύριος να σε καταραστεί». «Να σε καταστήσει αποκρουστικόν παράδειγμα κατηραμένου ανθρώπου εν μέσω του λαού του» να σαπίσει και πέσει ο μυρός σου, να πριστεί η κοιλία σου, να εισέλθει το είδωρο αυτό της κατάρασης στην κοιλία σου, ώστε αυτή να πριστεί και να πέσει σάπιος ο μυρός σου. Η γυνή θα απαντήσει «Γέννητο, γέννητο». Ο Ιερεύς θα γράψει στο χαρτί τα σκατάρας αυτά, τα οποία θα σβήσει, βυθίζον το χαρτί στο κατηραμένον είδωρο θα ποτίσει τη γυναίκα με το κατηραμένο είδωρ του ελεγμού και θα εισέλθει εις αυτήν το είδωρ τούτο. Θα λάβει έπειτα ο από το χέρι της γυναικός αυτής την θυσία της ζηλοτυπίας, θα παρουσιάσει αυτήν ενώπιον του Κυρίου και θα την προσφέρει στο θυσιαστήριον. Θα πάρει μία χούφτα από την θυσίαν την υπενθυμίζουσαν την αμαρτίαν της, θα προσφέρει το περιεχόμενο της χούφτας εις το θυσιαστήριον και μετά τα θα ποτίσει τη γυναίκα με το κατηραμένον είδωρ του ελεγμού. Τότε θα συμβεί εν εκ των δύο. Εάν η γυναία είναι όντως μολυσμένη και έχει διαφύγει την προσοχήν του ανδρός της, θα εισέλθει το κατηραμένον είδωρ του ελεγμού εις αυτήν, θα πριστεί η κοιλία της θα σαπίσει και θα πέσει ο μυρός της και αυτή θα είναι κατηραμένη εν μέσω του λαού. Εάν όμως δεν έχει μολυνθεί και είναι καθαρά και αθώα, δεν θα πάθει τίποτε και θα αποκτήσει τέκνα. Αυτό είναι ο νόμος της ζηλοτυπίας στην περίπτωση κατά την οποία η πανδροσγυνή θα καταπατήσει την συζυγική πίστη και θα μολυνθεί ή εάν ο σύζυγός της καταληφθεί υπό αδικαιολογή του ζηλοτυπίας και υποψιαστεί ανετίο την γυναίκα του, αυτός θα την παρουσιάσει ενώπιον του Κυρίου και ο ιερεύς θα κάνει όλα αυτά όσα ο νόμος της ζηλοτυπίας ορίζει. Εάν η γυνή αποδειχθεί ένοχος, θα λάβει την ποινή της αμαρτίας της. Ο δε σύζυγός της θα είναι απειλαγμένος από κάθε ευθύνην. Κεφάλαιον 6. Οι Ναζιρέοι και η Προσφοράτων. Στίχη 1 έως 21. Ο τύπος της ευλογίας. Στίχη 22 έως 27. Ο Κύριος ομίλησε προς τον Μωυσήν λέγον. Κάλεσε τους Ισραηλίτας και υπέ προς αυτούς. Εάν ένα άνδρα ή μία γυναίκα τάξη να αφιερωθεί προ τον Κύριον επί χρονικών τι διάστημα, να γίνει δηλαδή ναζιρέο, θα απέχει αυτό από ίνων και είνο ποτά, από ξύδι κατασκευασμένων από κρασί, από άλλα είνο ποτά. Γενικώ δεν θα πει κάθε τι το οποίο γίνεται από την κατεργασία τη ταφυλή δεν θα φάγει νοπών στα φύλι, ούτε ξηράν στα φίδα. Καθόλα στα σημέρας του ταξίματός του, δεν θα φάγει τίποτε από όσα γίνονται εκ της Σαμπέλου, απόσταγμα στεμφύλων τσίπουρο, μέχρι κουκούτσι στα φυλής. Όλα στα σημέρας του εξαγνισμού, ξηράφι δεν θα περάσει στο κεφάλι του, έως ότου συμπληρωθούν οι μέρες τα οποία έχει τάξει προς τον Κύριον. Θα είναι αφιερωμένος εις τον Κύριον και δια τούτο θα αφήσει ανέπαφον την κόμην του. Όλα στα σημέρας που διαρκεί το τάξιμόν του δεν θα εισέλθει εις δωμάτιον όπου υπάρχει νεκρός. Δεν θα μιανθεί ερχόμενος εις το δωμάτιον όπου υπάρχει το νεκρόν σώμα του πατρός του ή της μητρός του, ή του αδελφού του, ή της αδελφής του. Δεν θα μολυνθεί πλησιάζον αυτούς τους νεκρούς, διότι επάνω στην την κεφαλήν αυτού υπάρχει το τάξιμόν του προς τον Θεόν. Όλα στα σημέρα του ταξίματός του θα είναι άγιος αφιερωμένος εις τον Κύριον. Εάν όμως αποθάνει κανείς έξαφνα εμπρός του, αμέσως η κεφαλή του που έχει το τάξιμο θα μολυνθεί. Δι' αυτό θα ξηρίσει την κεφαλή του κατά την ημέρα της μολύνσεως, οπότε η μέρα αυτή θα είναι η μέρα καθαρισμού του και θα ξηρίσει αυτήν διαδευτέραν δευτέραν φοράν με τα επτά ημέρας. Κατά την ογδόη ημέρα θα φέρει δύο τριγώνας οι δύο νεωσούς περιστερών προς τον ιερέα ή στην θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Ο ιερεύς θα θυσιάσει την μίαν περί αμαρτίας. Την δε θα προσφέρει ως ολοκαύτωμα και θα εξηλεώσει αυτόν δια την αμαρτίαν στην οποίαν υπέπεσεν ειδών νεκρών και θα αφιερώσει πάλιν την κεφαλήν αυτού κατά την ημέραν εκείνην προς τον Κύριον όπως είχεν αφιερωθεί εις τον Κύριον κατά τας πρώτης αμαρτίας του ημέρας του ταξίματος. θα προσφέρει αυτό εν συνεχεία αμνών ενό έτου για την αμαρτία του. Επροηγούμενη ημέρα του ταξίματό του δεν θα ληφθούν υπόψη. Διότι η κεφαλή του η αφιερωμένη στον τον κύριο εν το μεταξύ. Αυτό είναι ο για τον έχοντα τάξιμον δια των ναζιρέων. κατά την ημέραν δε που θα συμπληρωθούν η μέρα του ταξίματός του, θα οδηγήσει αυτόν ο ιερεύς πλησίων εις τα στήρα σκηνή του μαρτυρίου και θα προσφέρει αυτός προς τον Κύριον το δώρον του, αμνών ενός έτους, η και αρτιμελή προς Μίαν αμνάδα, χωρίς κανένα σωματικόν ελάττωμα, διαθυσίαν περί αμαρτίας, και έναν κρυόν υγιή και αρτιμελή διαθυσίαν ειρηνικήν. Θα προσφέρει επίσης ένα κάνιστρον με άρτους, καμομένους από σεμιγδάλι, χωρίς προζύμι, ζυμωμένους μελάδι και λαγάνες, χωρίς προζύμι αλιμένες μελάδι και μαζί με αυτά ίνων δια την σπονδύν. Όλα αυτά θα τα προσφέρει ο γερεύς ενώπιον του Κυρίου και θα τελέσει την θυσίαν περί και την θυσίαν του ολοκαυτώματος. Ο Ιερεύς θα προσφέρει επίσης τον κρυόν ως ειρηνική θυσίαν προς τον Κύριον με το κάνιστρον των αζήμων άρτων και μαζί με αυτά την σπονδύν του ίνου. Αμέσως κατόπιν ο έχων το τάξιμον θα ξηρίσει την καθιερωμένη στον Κύριον κεφαλήν αυτού, πλησίων εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, και θα θέσει τα στρίχας εις το πύρ του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων, εις το προσεφέρθη η ειρηνική θυσία. Ο ιερεύς θα πάρει από τον κρυόν την πλάτην αφού πρώτα την βράσει, ένα άζυμον άρτον από το κάνιστρον, μίαν λαγάναν άζυμον και θα θέσει αυτά εις τα χέρια του έχοντος το τάξιμον μετά το ξύρισμα της κεφαλής του. Θα προσφέρει αυτά ο ιερεύς ως θυσία αφιερωμένην στον τον Κύριον, ως θυσίαν επιθέματος. Αυτή η προσφορά θα είναι αγία, προορισμένη δια τον Ιερέα μαζί με το στήθος το οποίο προσεφέρθη ως θυσία επίσης επιθέματος και με το πόδι που προσεφέρθη ως αφέρεμα δια προς τον Κύριον. Κατόπιν από όλα αυτά θα πει ίνον αυτός που έχει κάνει το τάξιμον. Αυτό είναι ο νόμος του Ναζιρέου, ο οποίος έκαμε τάξιμο να αφιερώσε του, επί τη διάστημα εις τον κύριον, και η υποχρέωσή του να προσφέρει την σχετική θυσία για την καθιέρωσή του προς τον Κύριον, εκτός φυσικά άλλης αυτό αυτοπροαιρέτου και κατά την οικονομική του δυνατότητα προσφοράς. Ο Κύριος ομίλησε προς τον Μωυσήν λέγον ομίλησε εις τον Ααρών και προς τους Υιούς του, τους Ιερείς και είπε ότι κατά αυτόν των τρόπων θα ευλογείτε τους Ισραηλίτας λέγοντες προς αυτούς ήθε να σε ευλογήσει και να σε διαφυλάξει ο Κύριος ήθε να φανερώσει σε το πρόσωπον του και να σε ελεήσει ήθε να στρέψει ευμενέ και στοργικόν το πρόσωπον του ο Κύριος Προσέ και να σου δώσει ειρήνη. Κατά αυτόν τον τρόπον θα θέσουν οι ιερείς το όνομά μου εις τας ευλογίας των προς τους Ισραηλίτας. Εγώ δε ο Κύριος θα ευλογήσω αυτούς. Κεφάλαιο 7 Οι αρχηγοί προσφέρουν αμάξας. Στίχη 1 έως 10 Προσφορέ των αρχηγών δια το Στίχη 11 έως 89 Όταν έφτασε η ημέρα κατά την οποία επεράτωσε ο Μωυσής την κατασκευή της σκηνής και το ετοίμη αυτή ώστε να την στήσει, την έχρισε με έλεον, την υγίασε και την καθιέρωσε εις τον Θεόν με όλα τα σκεύη όπως επίσης και το θυσιαστήριον με όλα τα σκεύη του. Τα έχρισε όλα αυτά με έλεον, τα υγείασε και τα αφιέρωσε εις τον Θεόν. Τότε οι άρχοντες του Ισραήλ, οι δώδεκα αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών, οι άρχοντες των φυλών οι οποίοι είχαν λάβει μέρος ως βοηθή του Μωυσέως εις την απογραφήν των Ισραηλιτών, προσέφεραν ως δώρα αυτών προς τον Κύριον έξ κλειστά αμάξας και δώδεκα βόδια, ανά δύο άρχοντες μία άμαξα και έκαστος άρχον ανά ένα μόσχον. Τα προσέφερον ενώπιον της σκηνής του μαρτυρίου, Είπε δε ο Κύριος προς τον Μωυσήν. Πάρε από αυτούς τα δώρα για να χρησιμοποιηθούν αυτά εις τα υπηρετικά της σκηνής του μαρτυρίου έργα. Θα μοιράσεις τα δώρα αυτά εις τους Λεβίτας αναλόγως της υπηρεσίας την οποίαν αυτοί προσφέρουν. Επήρεν ο Μωυσής τα και τα βόδια και και να αυτά εις τους Λεβίτας τας δύο αμάξας και τα τέσσερα βόδια έδωκαν εις τους ιούς του γεδσών για να χρησιμοποιηθούν εις τας προς την σκηνή υπηρεσία των. Τας τέσσερα αμάξας και τα οκτώ υπολεπόμενα βόδια έδωκαν εις τους ιούς του μέρα για τα υπηρεσίας αυτών προς τον ναόν υπό την εποπτείαν του Ιθάμαρ, Ιού του αρχιερέως Ααρών εις δέ τους ιούς του Καάθ, δεν έδωκε να μάξας, διότι αυτοί είχαν ως υπηρεσίαν Τον να μεταφέρουν τα Άγια Αντικείμενα. Αυτοί έπρεπε να τα φέρουν εις τους όμους Τον. Όταν ετελούνται τα εγγένεια του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων την ημέραν κατά την οποίαν οι ιερείς έχρησαν και καθιέρωσαν αυτό, οι άρχοντες προσέφερον τα δώρα των απέναντι του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων. Ο Κύριος είπε προς τον Μωυσήν, «Ένας άρχον εκάστην ημέραν θα προσφέρει τα δώρα του κατά τα εγγένεια του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων». Την πρώτη ημέραν προσέφερε το δώρον του ο Ναασόν, ο ιός του Αμιναδάβ, αρχηγός της φυλής του Ιούδα. Αυτός προσέφερε ως δώρον του ένα αργυρούν πινάκιον, βάρους 130 σύκλων, δηλαδή 1460 γραμμαρίων, μίαν αργυράν φιάλη 70 σύκλων, σύμφωνα με τον σύκλον που χρησιμοποιείται εις των ναών, και τα δύο αυτά ήσαν πλήρη από σιμιγδάλι ζυμωμένων μελάδι λάδι προς θυσίαν. Προσέφεραν επίσης μίαν λιβανοθήκην χρυσήν βάρους δέκα σύκλων γεμάτην θυμίαμα. Ένα μόσχον από τα βόδια, ένα κρυόν, ένα αμνόν ενός έτους, ως θυσίαν ολοκαυτώματος ένα τράγων από την αγέλη των εγών προς θυσίαν περί αμαρτίας. Διαδέ την θυσίαν του σωτηρίου προσέφερε δύο δαμάλεις, πέντε κρυούς, πέντε τράγους, πέντε αμνάδας ενός έτους. Αυτή το η προσφορά του Ναασόν, Ιού του Αμίναδάβ. Κατά την Δευτέραν ημέραν προσέφερε το δώρον του ο Ναθαναήλ, ιός του Σογάρ, ο αρχηγός της φυλής Ισάχαρ. Το δώρον που προσέφερεν ήτο ένα αργυρούν πινάκιον, βάρους 130 σύκλων, μίαν αργυράν φιάλιν 70 σύκλων, αμφότερα βάρους 2 κιλών και 100 περίπου γραμμαρίων, σύμφωνα με τον σύκλον του ναού και τα δύο γεμάτα από σιμιγδάλι ζυμωμένο μελάδι λάδι διανέμακτον θυσίαν. Προσέφεραν ακόμη μίαν λιβανοθήκην δέκα χρυσών σύκλων γεμάτη θυμίαμα. Ένα μόσχον, ένα κρυόν, ένα αμνόν ενός έτους εις ένα τράγων και τα γίδια διαθυσίαν περί αμαρτίας. του σωτηρίου προσέφερε δύο δαμάλεις, πέντε κρυούς, πέντε τράγους και πέντε αμνάδας ενός έτους. Αυτή το η προσφορά του Ναθαναήλ Ιούτος Σογάρ. Κατά την τρίτην ημέραν, προσέφερε το δώρο του ο άρχον της φυλής Ζαβουλών, ο Ελιάβ, Υιός του Χελών. Προσέφερε ως δώρον του ένα αργυρούν πινάκιον βάρους 130 σύκλων, μία αργυράν φιάλιν 70 σύκλων σύμφωνα με το σύκλο που χρησιμοποιείται εις των ναών, και τα δύο γεμάτα σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι διανέμακτων θυσίαν. Μίαν λιβανοθήκην βάρους δέκα χρυσών σύκλων, γεμάτην θυμίαμα, ένα μόσχον από τα βόδια, ένα κρυό, ένα ναμνό ενός έτους, για τη θυσία του ολοκαυτώματος, ένα τράγων προς θυσίαν περί αμαρτίας. Έτσι εγένονται προσφορέ και των άλλων αρχηγών. Αυτά ήσαν τα δώρα τα οποία προσεφέρθησαν από τους άρχοντες των Ισραηλιτών κατά τα εγγένεια του θυσιαστηρίου όταν αυτό εχρήστη με το Άγιον Έλεον δώδεκα αργυρά πινάκια, δώδεκα αργυρέ φιάλε, δώδεκα χρυσέ λιβανοθήκε. Το κάθε πινάκιον ή το βάρους εκατόν τριάκοντα σύκλων και η κάθε φιάλη εβδομήκοντα σύκλων όλος ο άργυρος των σκευών αυτών ή το βάρους 2.400 σύκλων, 25 περίπου κιλά. Σύμφωνα με τον σύκλων των χρησιμοποιούμενων ιστοιερών, το Ήσαν ακόμη 12 χρυσέ λιβανοθήκε, πλήρης αποθυμίωμα. Όλον δε το βάρος του χρυσού των λιβανοθηκών ή το 120 χρυσή σύκλοι, ένα κιλόν και 440 γραμμάρια. Όλα τα προσολοκαύτος στην ζώα ήσαν 12 μοσχάρια, 12 κρυοί, 12 αμνοί ενός έτους, αυτά μαζί με τα σανεμάκτους θυσία και τα σπονδάς του ίνου και 12 τράγοι περί αμαρτίας. Όλε οι αγελάδε για την θυσίαν σωτηρίου ήσαν 24 δαμάλεις επίσης εξήκοντα κρύοι, εξήκοντα τράγι ενός έτους έκαστος, εξήκοντα αμνάδες ενός έτους εκάστη, όλα υγιή και αρτιμελή. Αυτέ οι προσφορέ τα εγγένεια του θυσιαστηρίου μετά την χρήση του αρών, του οποίου χείρε εξηγιάστησαν και κατέστησαν ικανή δια προσφοράν. Όταν ο Μωυσής εισήλθε στην σκηνή του μαρτυρίου για να μιλήσει προς τον Θεόν, ήκουσε την φωνή του Κυρίου, ο οποίος ελάλει προς αυτόν άνωθεν του ηλαστηρίου, που βρίσκεται πάνω στην κυβωτών του μαρτυρίου, από τον χώρο μεταξύ των δύο χερουβίμ. Από εκεί ομίλη προς αυτόν ο Θεός. Κεφάλαιον Ογδόν, η λίχνη της επταφότου λιχνίας. Στίχη 1 έως 4 Η καθιέρωση των Λεβιτών. Στίχη 5 έως 25 Ομίλησεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν και είπεν Ομίλησε προς τον Ααρών και είπε προς αυτόν όταν θα τοποθετείς τους λίχνους επάνω στην την λιχνίαν, θα φωτίζουν και οι επτά λίχνοι το εμπρός μέρος της λιχνίας. Έτσι έκαμεν ο Ααρών. Ήναψε από το ένα μέρος τους λίχνους να φωτίζουν το πρόστιον αυτής τμήμα και προς τον σκοπό αυτών έθηκε ο πίσον εκάστου λίχνου αδιαπέραστον από το φως κάλυμα όπως διέταξε ο Κύριος. Η κατασκευή της λιχνίας ή το αυτή. Ολόκληρος η λιχνία ή το χρυσί και συμπαγής όλοι από το χρυση και συμπαγης όλη, απο το μέχρι τον κρίνον της, σύμφωνα με τον τύπον τον οποίον έδειξε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, εις το όρος Σινά έτσι κατεσκεύασεν ο Μωυσής την λιχνίαν.